που ξεκινάει πριν από 41 χρόνια. Βέβαια είναι και ιδιαίτερη αυτή η χρονιά, γιατί τελειώνει τη θητεία της η σημερινή Δημοτική Αρχή. Και πριν πάμε παρακάτω για να πούμε για τις εκδηλώσεις μας, θα είναι πρέπον να πούμε δύο λόγια για τον Δημοτικό Οργανισμό και το Δήμο. Ο Δημοτικός Οργανισμός, νομικό πρόσωπο του Δήμου, δεν περιορίζεται μόνο στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που οργανώνει το Τμήμα Πολιτισμού. Έχει το Τμήμα των Παιδικών Σταθμών και το ΚΑΠΗ. Ένας οργανισμός που δούλεψε όλα αυτά τα χρόνια με σύνεση παρόλο τις οικονομικές δυσκολίες. Κύριε Πρόεδρε του ΔΟΘ, κύριε Πρόεδρε της ΔΕΙΑΘ, αγαπητέ φίλε Ηλία, Δημοτική Σύμβουλε, κύριε Πρόεδρε της Τοπικής Κοινότητας Ξηρονομής, κυρίες και κύριοι Πρόεδροι Συλλόγων και Φορέων, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Η τέχνη αποτελεί καταφύγιο για την ψυχή του ανθρώπου και ένα μοσαϊκό έκφρασης της δημιουργικής δραστηριότητας, της φαντασίας και των συναισθημάτων του, ενώ παράλληλα μέσω αυτής αντιλαμβανόμαστε τον πολιτισμό, την κουλτούρα και τις συνθήκες ζωής κάθε λαού. Τέχνη μπορεί να είναι ό,τι το ανθρώπινο πνεύμα κάνει το πιο απίστευτο να μοιάζει πιστευτό, όπως θυμνεί και ο πατριώτης μας Θηβαίος, μεγάλος γυρικός ποιητής της αρχαιότητας Πίνδαρος, στο έργο του Ολυμπιονίκες. Ο Δήμος Θηβαίων με το Δημοτικό Οργανισμό Θήβας για 41η χρονιά αναδεικνύει την αξία της τέχνης αλλά και του πολιτισμού και προσπαθεί με τις εκδηλώσεις των Πινδαρίων να τέψει τους πολίτες και να διατηρήσει και μεταλαμβαδεύσει τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας στις νεότερες γενιές. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, λόγω της λήξης και της δεύτερης δημοτικής περίοδου στις 31/8 του 19 αλλά και τα 9 χρόνια θητείας μου στο Δήμο Θηβαίων, οφείλω να συγχαρώ θερμά τον Πρόεδρο του ΔΟΘ κύριο Παπαδημητρίου, την Αντιπρόεδρο κυρία Ιουλία Κοντού, κυρίως όμως την προϊσταμένη κυρία Ζαμπά Κουντίνα. Επίσης, όλο το προσωπικό του ΔΟΘ και κυρίως την Επιτροπή Πολιτισμού που έχει την ευθύνη διοργάνωση των Πινδαρίων τόσο για το επιτυχημένο κάθε φορά σχεδιασμό αλλά και για την υλοποίηση και την αγάπη τους για τον πολιτισμό όσο και για την αγαστή συνεργασία που είχαμε από το 2011 μέχρι σήμερα. Μαζί μας βρίσκεται ο Δήμαρχος Θηβών, κύριος Σπύρος Νικολάου. Κύριε Νικολάου, λίγα λόγια για τα Πινδάρια 2019. Καλησπέρα σας. Όπως κάθε χρόνο, φέτος κλείνουμε 41 χρόνια για τα Πινδάρια. Έχει προγραμματίσει και οργανώσει η Επιτροπή Πολιτισμού του Δημοτικού Οργανισμού Θήβας δράσεις πάρα πολύ καλές, δρόμενα, χορευτικά, συναυλίες και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο όλοι οι δημότες μας αλλά και επισκέπτες να παρακολουθήσουν διότι κατά αυτόν τον τρόπο που είναι και ο σκοπός των Πινδαρίων συνεχίζεται ο πολιτισμός μας αλλά και η πολιτιστική κληρονομιά της πατρίδας μας. Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω όλους για ό,τι κάνανε και επειδή όπως γνωρίζετε απέρχομαι από τη Δημοτική Αρχή να ευχαριστήσω όλους τους δημότες, όλους τους φίλους και τους εύχομαι ό,τι το καλύτερο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ.